Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή στο δεύτερο μέρο τη σημερινή ώρα τη Επίρου. Πάμε για μια πολιτική παρένθεση, γιατί οι ευρωεκλογέ πλησιάζουν, δεν έχουν απομείνει πολλέ μέρε, η αλήθεια είναι. Και είναι και μια δική μα προσπάθεια να, να δώσουμε την, το βήμα, το μικρόφωνο, όπω θέλετε πείτε το, σε όλα τα κόμματα τα οποία διεκδικούν αυτή τη στιγμή την ψήφο των ε, πολιτών, <χε> την ψήφο μας δηλαδή ε, για, για να ξέρουμε λίγο πολύ το πρόγραμμά τους και ποιες είναι οι θέσεις τους. Είναι δίπλα μου η κυρία Νάντια Τζόρτζ, υποψήφια Ευρωβουλευτής με την ΟΚΔΕΜ, την Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Εμείς ευχαριστούμε. Ε, και, και, πορεύεστε για άλλη μια εκλογική έτσι, διαδικασία δίπλα στην ΟΚΔΕ, ε, παλεύοντας παλεύοντα κι εσεί έτσι να, να, αναδείξετε τι θέσει σα, να αναδείξετε του στόχου σα. Καταρχά, να ξεκινήσουμε με ένα ερώτημα για, για όσου ενδεχομένω δεν σα γνωρίζουν. Ποια είναι λοιπόν η ΟΚΔΕ, Η ΟΚΔΕ, η Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδο, είναι μια εργατική οργάνωση, mm. η οποία ανήκει στο ρεύμα του τροτσκισμού και του επαναστατικού μαρξισμού και κατεβαίνει σε αυτές τις εκλογές σε μια δύσκολη περίοδο, ομολογουμένος και σε μια δύσκολη, θα το πω έτσι, αρκετά σημαντική ε, περίοδο των ευρωεκλογών ε, που δικαιολογημένα ε, απαξιώνεται από τους εργαζόμενους, την εργαζόμενους, τους και τους στοχούς ε, ακριβώς γιατί ε, γίνεται αντιληπτή ή διεξάγεται από την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση ως ένα παιχνίδι ένα παιχνίδι το οποίο έχει συγκεκριμένους κανόνες, να μην συζητάμε για τα προβλήματα αυτή τη στιγμή τα οποία κυριολεκτικά βασανίζουν και έχουν, να το πω έτσι, φέρει σε μια μεγάλη αγωνία ε, την ελληνική κοινωνία ε, και φυσικά τους αγώνες τους οποίους έχουν διεξάγει όλο το προηγούμενο διάστημα απέναντι στην φτώχεια, στην διάλυση της δημόσιας υγείας και δημόσιας παιδείας, στην προσπάθεια για το μπάζωμα, συγκάλυψη, ε, του εγκλήματος των τεμπών ε, προσπαθούν να μιλήσουν για μια προεκλογική περίοδο η οποία θα αποφανθεί αν θα έχουμε πολιτική σταθερότητα στη χώρα mm -hmm. αυτό είναι τέλος πάντων η καραμέλα της κυβέρνησης Μητσοτάκη ή να το πω έτσι ε, η προσπάθεια να την γύρω από αυτό πέρα το ερώτημα μια σειρά από άλλα κόμματα mm -hmm. εμείς θεωρούμε ότι αυτή η σταθερότητα για την οποία μιλάνε ε, είναι μια κυβέρνηση ταξικού πολέμου που έχει ε, προδιαγράψει ή έχει ήδη ε, εκπληρώσει μια σειρά αντεργατικές και αντελεικές επιθέσεις που μας βυθίζει αυτή τη στιγμή στον πόλεμο και στην κρίση και σε μια ε, να το πω έτσι πολεμική οικονομία mm -hmm. και από εκεί και στο εξής στηρίζεται ε, σε μια ε, με, στηρίζεται με συνεχή κοινοβουλευτική κοινοβουλευτικά ε, πολιτικά και δικαστικά, δικαστικά πραξικοπήματα για να μπορέσει να κρατηθεί στην εξουσία ενώ όλη η ελληνική κοινωνία βλέπει ότι είναι βουτυγμένη ε, στην ε, σύψη και τη διαφθορά. Mm -hmm. ε, για να το καταλάβουμε λίγο καλύτερα, εσεί είστε κατά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά τη πολιτική που ακολουθείτε τη δεδομένη χρονική στιγμή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, και αν ποιο, ποιο θα μπορούσε να είναι ένα μέλλον καλύτερο, σύμφωνα με τη δική σας οπτική, για την Ευρώπη, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρχικά έτσι να πούμε ότι αυτή τη στιγμή, όχι μόνο στην Ελλάδα, mm -hmm. αλλά για όλους τους λαούς της Ευρώπης, ε, υπάρχουν αυτά τα ε, κολοσιαία προβλήματα. Mm -hmm. ε, το ένα είναι η τρομακτική ακρίβεια, mm -hmm. ο πόλεμος, η πολιτική σύψη, όπως είπα, ε, και φυσικά, ε, να το πω αλλιώς, η οικονομική κρίση. Mm -hmm. Ξεκινώντας με την ακρίβεια. Θα πούμε ότι είναι τρομακτική και αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται σε καμία περίπτωση να υποχωρεί όπως μπορεί να υποστηρίζουν στελέχη της κυβέρνησης όπως ο κύριος Χατζηδάκης που αν μη τι άλλο εμείς δεν πιστεύουμε ότι έχει πατήσει ποτέ το πόδι του σε σούπερ μάρκετ. Mm -hmm. ε, θα πρέπει λίγο να εξηγήσουμε τι φταίει, τι ευθύνεται για την ακρίβεια. Πρώτα απ' όλα να πούμε με ένα νούμερο που νομίζω ότι θα χτυπήσει ένα καμπανάκι ότι στις 365 μέρες το χρόνο που εργάζεται ένας μισθωτός στην Ελλάδα περίπου ε, παραπάνω από τις μισές περίπου τις 190 μέρες ε, ληστεύεται αυτό το εισόδημά του από το κράτος με έμεσους και άμεσους φόρους αντιλαϊκούς. αυτή, αυτή ακριβώς η ε, είναι μια ε, να το πω έτσι βασική αιτία που έχει οδηγήσει τους εργαζόμενους να μην μπορούν να βγάλουν ούτε καν μέχρι τα μισά του μήνα. Το δεύτερο είναι η εσχροκέρδεια, που φαντάζομαι πολλοί έχετε συζητήσει, όχι μόνο εσείς, αλλά είναι κάτι το οποίο έχει απασχολήσει, φαινόμενο, έχει απασχολήσει πάρα πολύ την επικαιρότητα ή την καθημερινότητά μας. Αυτή η εσχροκέρδεια έχει ονοματεπώνυμο. Mm -hmm. Συζητάμε για μια χούφτα επιχειρήσεων, πετρελαιάδες, σούπερ μάρκετ, πάροχοι ενέργειας τηλεπικοινωνιών, και φυσικά οι κερδοσκόποι των ακινήτων, οι οποίοι ε, ζητάνε, απαιτούν το μισό μας μισθό κάθε μήνα για να μπορέσουμε να έχουμε μια στέγη πάνω από το κεφάλι μας. Και είναι προφανές επίσης ότι κάθε φορά που ανεβαίνουν οι τιμές, κάθε φορά αυτοί πανηγυρίζουν για τα υπερκέρδη τους και για, το, για τα μερίσματα τα οποία βγάζουν. Ε, και εννοείται πως δεν υπάρχει κανένας απολύτως έλεγχος, ε, κρατικός, κυβερνητικός, ε, παρά έτσι τις όποιες... Ε, να το πω έτσι, δικαιολογίε ή κοροϊδίε έχουν ε, ε, πετάξει ας πούμε, στα μούτρα μα. Το τρίτο, ε, για το οποίο έτσι θα πρέπει να ε, συζητήσουμε, είναι συνολικά η κρίση η οποία βιώνει αυτή τη στιγμή ε, η ελληνική οικονομία και συνολικά όμω η αποβιομηχάνηση η οποία έχει, η οποία δεν είναι μόνο ένα ελληνικό φαινόμενο πλέον, αλλά ε, επεκτείνεται σε όλη την Ευρωπαϊκή ε, Ήπειρο ε, η οποία ε, αντικαθίσταται. Από αυτή την κερδοσκοπία την οποία είπαμε, από μια οικονομία του τζόγου, από επιχειρήσεις ειδικά στη χώρα μας τουρισμού, επισκεπτισμού και ούτω καθεξής, από ένα μαυραγορήτικο εμπόριο, το οποίο επίσης οι μεσάζοντες που λέμε, οι οποίοι τα αγοράζουν επάνφθηνα, τα πουλάνε πανάκριβα, και από εκεί και στο εξή, από ένα ξεπούλημα εμβληματικών επιχειρήσεων, επιχειρήσεων κοινή ωφέλεια, όπως ήταν η ΔΕΗ και είναι σήμερα το νερό, που φυσικά βλέπουμε ότι η έγνοια της κυβέρνησης και φυσικά και της προηγούμενης του ΣΥΡΙΖΑ η οποία ξεπούλησε ε, ό,τι βρήκε, mm -hmm. ό,τι μπόρεσε, ό,τι πρόλαβε να ξεπουλήσει που ε, δείχνει ότι ενδιαφέρονται αποκλειστικά στο πώς θα απαξιώσουν μια εταιρεία και πώς μετά θα την ξεπουλήσουν για ένα κομμάτι ψωμί με αποτέλεσμα έτσι να μην υπάρχει κανένας, καμία δυνατότητα ελέγχου των τιμών mm -hmm. όπως είδαμε με, τις, με τη ρήτρα αναπροσαρμογής, με το χρηματιστήριο. Ενέργεια, δεν χρειάζονται πολλές εστάσεις. Ε, Και βλέπουμε τέλος πάντων ότι όλα αυτά τα έσοδα, τα κρατικά, ε, τα οποία απολαμβάνει, τα οποία αυτή τη στιγμή ας πούμε έχει ε, δεσμεύσει ε, η ελληνική κυβέρνηση, δεν τα διοχετεύει στις κοινωνικές ανάγκες. Αντιθέτως, επιτίθεται σε υπετσοκόφη οποιαδήποτε κοινωνική δαπάνη. Με, τα, με, με την να το πω έτσι, επέλαση των νομοσχεδίων που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια με τις ε, κυβερνήσεις της Δημοκρατίας, ε, που αφορούν το ξεπούλημα, την εμπορευματοποίηση τη διάλυση της δημόσιας εκπαίδευσης, ε, την διάλυση επίσης και την εμπορευματοποίηση του ΕΣΥ ε, εκεί πέρα βλέπουμε ότι δεν μπορεί κάποιο ε, παιδί εργαζομένου ε, ή φτωχού να έχει πρόσβαση στην εκπαίδευση, αν, αν, δεν έχει, αν δεν μπορεί να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη για να πληρώσει τα δίδακτρά του, ή αν δεν μπορεί να βάλει ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη, έστω και για να βγάλει το σχολείο πλέον, mm -hmm. για να πληρώσει τα φροντιστήρια, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν δομέ μέσα στα. Δεν, δεν, συγγνώμη, δεν υπάρχει προσωπικό, mm -hmm. ε, ή κλείνουν δομές, σχολεία εσύ. το ένα μετά το άλλο, ε, και μετατρέπονται και όλα αυτά σε εξαιτεστικά κάτεργα, mm -hmm. και από τη στιγμή ας πούμε, που το εσύ χάνει τον ε, κοινωνικό του χαρακτήρα. Χάνει τον κοινωνικό του χαρακτήρα. Ε, δεν αντιμετωπίζεται πλέον η υγεία ως ένα κοινωνικό αγαθό αλλά κοιτάνε το πώς ε, θα τα αρπάξουν για άλλη μια φορά από τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη να χειρουργηθούν mm -hmm. για το πώς θα μειώσουν ακόμα περισσότερο το προσωπικό το οποίο έχει παρουσιάσει τεράστιες ελλείψεις, έχουμε 40.000 ελλείψεις σε οργανικές θέσεις μέσα στα νοσοκομεία ε, και φυσικά ε, αναγκάζονται και σήμερα ένα κομμάτι του εισοδήματος αυτού του πετσοκομμένου εισοδήματος να τα δώσουμε σε φόρους. Τώρα για να δούμε τις υπόλοιπες μέρες mm -hmm. του χρόνου mm -hmm. ε, τι γίνεται, πέρα δηλαδή από τη φορολογία ε, και την κερδοσκοπία η οποία μας παίρνει το μισθό, yeah. μας παίρνουν το μισθό καθημερινά μικρά και μεγάλα αφεντικά, τα οποία μας ρίχνουν σε μια υπερεκμετάλλευση, ε, σε μια κατάσταση όπου έχει καταργηθεί το πενθήμερό και το οχτάρο πριν καν γίνει νόμος, ε, όπου δεν υπάρχουν ωράρια δικαιώματα, δεν μπορείς να διεκδικήσεις δικαιώματα ε, κάνοντας απεργία γιατί την καταργούνε και αυτήν και σε έχουν δέσει συνολικά χειροπόδαρα με αντισυνδικαλιστικούς νόμους ε, με αποτέλεσμα να έχουμε ένα νεκρό κάθε δύο μέρες. Νομίζω ότι αυτό αρκεί για να δούμε ότι έχουμε περάσει σε μία περίοδο όπου δεν υπάρχει καμία ε, να το πω έτσι, έγνοια για την προστασία των εργασιακών σχέσεων, αντιθέτως υπάρχει μία λύσα να επιτεθούν απέναντι στα δικαιώματα ε, των εργαζομένων. Και από εκεί και στο εξή. Τα χρήματα τα οποία εν τέλει, όπω είπαμε, δεσμεύονται του ελληνικού λαού, των εργαζομένων και των φτωχών, ε, είναι δεδομένο πως ε, κατευθύνονται σε ένα ανελαίτο φαγοπότη και αυτά των, των, φόρων και αυτά του Ταμείου Ανάκαμψη έχουν δοθεί αποκλειστικά σε 300 επιχειρήσει, ε, δισεκατομμύρια απευθεία αναθέσει ημετέρων, ε, εθνικών εργολάβων που, του, στενίου, του, στενού οικογενειακού κύκλου και όλα τη mm -hmm. κυβέρνηση Μητσοτάκη, που εξαγοράζουν και ρημάζουν τα πάντα. Και όταν λέω ρημάζουν τα πάντα, το εννοούμε γιατί είδαμε τι έγινε με τι πλημμύρε και τι φωτιέ, δηλαδή πώ χειρίστηκαν τα κονδύλια για τα αντιπλημμυρικά και για τα αντιπυρικά έργα. Και από εκεί και στο εξή έχουμε και την αιμορραγία των εξοπλισμών. Δεκάδε δι ε, ετησίω ή μακροχρόνια, τα οποία κατευθύνονται αποκλειστικά ε, στον ε, ε, ανταγωνισμό που υπάρχει αυτή τη στιγμή, όχι τον ελληνοτουρκικό, προσοχή, αλλά έναν ανταγωνισμό ο οποίος αυτή τη στιγμή μας οδηγεί σε έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο ε, ανάμεσα στις δυνάμει δυνάμεις Ήπα και Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες υποβαθμίζονται διαρκώς, και τις αναδυόμενες δυνάμεις Κίνας-Ρωσίας, συνολικά των BRICS, ε, οι οποίες αμφισβητούν την κυριαρχία ε, αυτών των χωρών. Και βλέπουμε να πρωτοστατούμε με εξοπλισμούς, με ε, έμεσο ή άμεσο τρόπο, με κάθε δυνατό μέσο, στην Ουκρανία στηρίζοντα το μισοφασιστικό καθεστώς του Ζελένσκι, στην Ερυθρά στέλνοντας, και να το πω έτσι, ε, αναλαμβάνοντας κιόλας mm -hmm. ε, εκεί πέρα την ε, σύγκρουση ε, με δική μας φρεγάτα, τη φρεγάτα Ήδρα, βάζοντας σε κίνδυνο καθημερινά και τους ναυτεργάτε, καθημερινά, και από εκεί και στο εξή, στην... Είμαστε... ο Μητσοτάκη είναι συνένοχο και στην σφαγή, την γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού. Ε, νομίζω πως δεν του ζήτησε ο ελληνικό λαό ε, να πάει να σφάζει γυναικόπαιδα στη Γάζα. Δεν του το ζήτησε του Μητσοτάκη ο ελληνικό λαό. Αντιθέτω, απέτησε με μια σειρά αποκινητοποιήσει το αντίθετο. Και η απάντηση η οποία πήρε ήταν καταστολή ε, ε, με ματ. Απειλέ και εκβιασμού για απελάσει από την ίδια τη χώρα. Και φυσικά ακολούθησε το ίδιο μοτίβο που ακολουθούν και οι υπόλοιπε ευρωπαϊκέ κυβερνήσει ή εννοείται πρώτα πρώτα στι ΗΠΑ, ε, δηλαδή μια σκληρή καταστολή τη νεολαία που παλεύει όχι απλά για μια ειρήνη, ε, παλεύει ε, για να μην ε, βυθιστεί για άλλη μια φορά ε, η, η ανθρωπότητα στο αίμα, στη δυστυχία στον πόλεμο και να γλιτώσουμε από έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο και φυσικά ε, τον εφιάλ των πυρηνικών. Γι' αυτό παλεύουν mm -hmm. ε, οι νεολαία σε όλο το πλανήτη. Mm -hmm. Απέναντι λοιπόν σε όλα αυτά, σε όλο αυτό το, το πλαίσιο, στα πολλά ανοιχτά μέτωπα τα οποία υπάρχουν και τα οποία υπάρχουν όπως είπατε όχι μόνο στη χώρα μας, είναι γενικότερο το φαινόμενο. Προτείνετε εσεί, ποια είναι η λύση απέναντι σε όλα αυτά. Ε, αρχικά... Και πόσο εύκολο είναι να τη βρούμε. Ναι, ναι, ναι. προφανώ. Mm -hmm. ε, προφανώ αυτό που ήθελα να πω είναι ότι mm -hmm. δεν έχουμε προοπτική μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm -hmm. Δεν έχουμε προοπτική. Η ευρωπαϊκή πορεία τη χώρα έφερε όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία είπαμε, ειδικά τα μνημόνια που εφαρμόστηκαν για να αναπτυχθεί η οικονομία, για να αυξηθεί η παραγωγικότητα, mm -hmm. για να μειωθεί το χρέο. Έφεραν ακριβώ το αντίθετο. Mm -hmm. Δηλαδή, τα χρέη είναι εκτοξευμένα, η δημόσιο, ιδιωτικό. Και ασφαλιστικών ταμείων. Έχουμε μια οικονομία σε παρακμή που τρώει τις άρκε τη. Mm -hmm. και φυσικά όπω μια δημογραφική παρακμή, δηλαδή είναι λε και είχε συμβεί και στην Ελλάδα μια αφανής γενοκτονία. Οπότε είναι δεδομένο πω δεν έχουμε καμία προοπτική εντό mm -hmm. Τώρα, από εκεί και στο εξή, ε, αυτό για κάποιο λόγο δεν το καταλαβαίνουν ε, ούτε αντιπολίτευση, ούτε τα κόμματα από κόμματα ε, του ΣΥΡΙΖΑ, mm -hmm. πλεύση ελευθερία και με 25 ούτε έχουν ξεκαθαρίσει τη θέση του, μια σειρά από αριστερέ δυνάμει, άλλα ψηφοδέλτια τα οποία ας πούμε, θα ε, ζητήσουν ας πούμε, την ψήφο των του, του εργαζομένων ε, σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Εμεί μιλάμε ξεκάθαρα για μια έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το Ευρώ για να σπάσουμε ε, την Εποπτεία και την επιτροπή και το σύμφωνο σταθερότητα ε, για, για μια μονομερή διαγραφή του χρέου για να μπορέσουμε εν τέλει σαν ε, εργαζόμενοι, νεολαία και φτωχοί, να ορίσουμε μόνοι μας το μέλλον μας. Να μπορέσουμε δηλαδή να εφαρμόσουμε ένα εντελώς διαφορετικό σχέδιο για την ανασυγκρότηση της οικονομίας, ε, με εθνικοποίησει ε, των τομείων κλειδιών της οικονομίας κάτω από εργατικό έλεγχο, mm -hmm. ε, δηλαδή ε, την ενέργεια, όπως είπαμε, δημόσια υγεία, παιδεία, ε, ε, μεγάλες επιχειρήσεις, τράπεζες, ε, και αυτά ε, και επίση ταυτόχρονα μια βαριά φορολογία προ το κεφάλαιο που να ε, δεν χρειάζεται καν να μιλήσουμε με αριθμού στο τι υπερκέρδη ή τι υπακτολό χρημάτων έχει, ευνο, έχει ε, κατακλέψει πούμε, από, το, ε, από τα εισοδήματα του ελληνικού λαού όλα τα τελευταία μνημονιακά χρόνια. Ε, για να μπορέσουμε έτσι να έχουμε αυξήσει σε μισθού, συντάξει και επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων που να καλύπτουν το κόστο ζωή. Ε, να καταργήσουμε το ΦΠΑ και να βάλουμε πλαφών στις τιμές ε, για να μπορέσουμε τέλος πάντων να καλύπτουμε τις ανάγκες μας στα βασικά τρόφιμα και στα ενίκια και με αυτόν τον τρόπο ε, να μπορέσουμε να σώσουμε τα συστήματα υγείας και παιδείας ε, και φυσικά έτσι να ε, ε, εφαρμόσουμε ένα δημόσιο πρόγραμμα επενδύσεων και παραγωγικής συγκρο... ανασυγκρότησης οικονομίας ε, και ε, ε, κατασκευής λαϊκών κατοικιών. <Συχναι> Εννοείται πως θα βρούμε μπροστά μας ένα σκληρό κατασταλτικό, ε, μια στρι, σκληρή κατασταλτική αντίδραση, πρώτα-πρώτα από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία το γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτό. Ε, γι' αυτό ενισχύει με κάθε τρόπο αυτό το κράτος εκτακτής ανάγκης ε, με τις ορδές των ΜΑΤ και τα δικαστήρια που ε, αυτή τη στιγμή έχουν δημιουργήσει μια βιομηχανία διώξεων απέναντι στους αγωνιστές ε, και εννοείται έτσι πως φοβούνται και οι ίδιοι ακόμα ε, νομίζω διέρευσε και στον τύπο πρόσφατα στη Βίτσα, για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Βίτσα ότι ήθελε ναι, να ελεγχθεί ναι. το φαγητό ναι. και τα ποτά του. Hey, η, απάντηση είναι, ναι. η απάντηση γι' αυτό είναι ότι άμα ε, σκέφτεσαι σαν δολοφόνος μάλλον είσαι δολοφόνος. Mm -hmm. Αυτή είναι η δικιά μας τοποθέτηση. Και δεν είναι εύκολη αυτή η έξοδος, εννοείται, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλο αυτό mm -hmm. πέρα το πρόγραμμα ε, της Σόκδα, αλλά είναι η μόνη, η μόνη προοπτική mm -hmm. για να μπορέσουμε, όπως είπαμε, να, προδιαγρα... να προδιαγραφεί ένα μέλλον ε, που θα επιβιώσουμε. Θα γλιτώσουμε από τους πολέμους και θα έχουμε και μια αξιοπρέπεια. Ε, και αυτό ε, δεν είναι αδύνατο. Υπάρχουν αγώνες, mm -hmm. δηλαδή εμεί ποντάρουμε ακριβώς αυτούς τους αγώνες των εργαζομένων και της νεολαίας. Επί ένα χρόνο δεν έχει ησυχάσει αυτή η κυβέρνηση, όχι φυσικά από, την, από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ΣΥΡΙΖΑ, mm -hmm. ΠΑΣΟΚ, ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, αλλά από τους αγώνες ε, των υγειονομικών, από τους αγώνες των αγροτών, από τους αγώνες ενάντια στη συγκάλυψη των τεμπών, από το φοιτητικό κίνημα απέναντι στο νόμο Πιερακάκη που έκανε πραξικόπημα στο Σύνταγμα για να μπορέσει να περάσει τα δυτικά πανεπιστήμια και ε, στριμώχτηκε ε, ακριβώς γιατί αυτοί μόνο του άσκησαν πραγματική αντιπολίτευση. Εμείς θεωρούμε ότι αυτούς τους αγώνες θα πρέπει να τους, ε, θα, α, τους εργαζόμενους στην νεολαία ΕΕ και τους στοχούς θα πρέπει να τους οργανώσουμε, θα πρέπει να ενισχυθούν αυτοί οι αγώνες σε αυτά τα μέτωπα τα οποία καθορίσαμε μόλις τώρα στη συζήτησή μας. Ε, και φυσικά ε, να μπορέσουμε να τα οδηγήσουμε σε μια κεντρική σύγκρουση με τη Νέα Δημοκρατία, με το καθεστώς αυτό που έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ε, να αρνηθούμε το δόγμα «δεν υπάρχει αναλλακτική» απέναντι yeah. σε αυτή την κατάσταση. Υπάρχει αναλλακτική αρκεί να κάνουμε αυτά τα πράγματα και να επιλέξουμε και σε αυτές τις εκλογές, σε αυτές τις το μόνο αναγκαίο και χρήσιμο όπλο μας, μια αριστερά επαναστατική, ε, το, η οποία βάζει ε, αυτά τα καθήκοντα και αυτή την προοπτική, ε, την επαναστατική προοπτική του σοσιαλισμού. Και φυσικά έτσι όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά συνολικά για μια κόκκινη Ευρώπη των εργαζομένων, όχι αυτή την Ευρώπη η οποία κινδυνεύει ε, να απομείνει σε αυτήν μόνο καμένη γη. Κινδυνεύουν να αφήσουν πίσω του καμένη γη. Θέλω να σα ευχαριστήσω πολύ για αυτή και την εγώ ευχαριστώ κουβέντα, την αναλυτικότατη, νομίζω, κουβέντα. Και βέβαια, η 9η Ιουνίου δεν θα αργήσει, θα τα δούμε όλα στο ε, Να πω έτσι μας. ότι έχουμε μια εκδήλωση ναι. ε, την Τρίτη στι 4 Ιούνιου στι ε, 7.30 ώρα ε, στην πλατεία Πάργη, mm -hmm. όπου θα παρουσιάσουμε το ψηφοδέλτιό μα και θα αναλύσουμε έτσι και πιο διεξοδικά τι θέσει μα σε αυτέ τι ευρωεκλογέ. Ευχαριστούμε σας πάρα σας πολύ. Σα ευχαριστώ πολύ και εγώ για άλλη μια φορά.